Στη Χαρούλα Αλέξη, που είναι μαζί με τους χαμηλόμισθους του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Να ακούσουμε έτσι και δηλώσεις τους, Χαρούλα μου. Έχω εδώ κοντά μου την κυρία Μαρία Χαραλάμπου, συνάδελφη πρόεδρος του κλάδου ισότητας, έτσι για να μας δώσετε το μήνυμα, κυρία Χαραλάμπου, στη σημερινή σήμερα. Τι θέλετε να περάσετε? Είμαστε σήμερα εδώ. Απαιτούμε να σταματήσει η αδικία που γίνεται τόσα χρόνια σε μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων, τους πιο χαμηλόμισθους του δημοσίου. Πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να καταλήξουν στη συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 31 Οκτωβρίου. Και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και αύριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θα συνεχίσετε 48 ώρια απέναντι. Αν δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα σήμερα, σίγουρα αύριο θα είμαστε εδώ πάλι την ίδια ώρα στο Προεδρικό, η ώρα 8.30. Καλώ όλους τους συναδέρφους να έρθουν μαζί μας να δείξουμε το πρόβλημα και τη φωνή μας. Επομένως, σε δική απόφαση σας θα ληφθεί σήμερα, αμέσως μετά την ανακοίνωση των κυβερνών. Κάτι που μας ικανοποιεί, σίγουρα θα σταματήσουμε την απεργία, αν εννοείται. Ωραία, σας ευχαριστώ. Μπορούμε να προσεγγίσουμε και στα επόμενα λεπτά την πρόεδρο Κάτια του κλάδου της πρωτοβουλίας. Για να σας μεταφέρει λοιπόν, και αυτή το δικό της μήνυμα. Χαρούλα, έχουμε το ρεπορτάζ, περιμένουμε και τις αποφάσεις. Είπαμε σε λίγο θα έρθουν και από ΠΕΟ και ΣΕΚ να δούμε, γιατί εκείνοι περιμένουν την απάντηση την τελική από το Προεδρικό, που έγινε και μια συνάντηση την Παρασκευή. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Γιατί άλλα είχαν συμφωνηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα,